Σε προηγούμενο τον παρτίδο. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δεν έκανε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Όταν δεν παίζεις καλά, είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική. Μπορείς να πεις ότι φταίνει τα πάντα. Αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι η Σάλκε σήμερα ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δυστυχώς τα λάθη μας τα πληρώσαμε. Δεν θέλω να πω ότι η πρόκριση έχει τελειώσει, που είναι ποδόσφαιρο, έχουμε έναν επαναληπτικό, έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή και μετά πρέπει να δώσουμε το παν, να πετύχουμε 3 γκολ για να πάρουμε την πρόκριση αν θέλουμε να συνεχίσουμε. Ο προπονητής Σάλκε τώρα ρωτήθηκε ποιον παίκτη ξεχώρισε από τον ΠΑΟΚ και το θεωρεί ενδιαφέρον, μίλησε για τον Ερίκη, θέλει για να σχόλιο. Ουσιαστικά έχω μία σχέση μαζί του. Είμαστε κάπως φίλοι από τότε που ήταν αυτός προπονητής στην Augsburg και ήθελε να αγωνιστώ εκεί. Δηλαδή, γνωριζόμαστε από πριν ουσιαστικά. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα να ξεχωρίζουμε κάποιον παίχτη. Όλοι οι παίχτες σε μία ομάδα είναι το ίδιο σημαντικοί. Δεν υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι να βελτιωθούμε όλοι και να βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο και την ομάδα.